Καλησπέρα. Όπως βλέπετε, ο τίτλος της ομιλίας είναι ο ρόλος του branding and design στο marketing mix και θα προσπαθήσω με απλά λόγια να εξηγήσω κάποιες έννοιες βασικές που αφορούν το branding and design, γιατί εκτιμώ ότι ορισμένοι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς αντιπροσωπεύει. Λοιπόν, το branding and design είναι από τις πλέον σημαντικές εξειδικεύσεις στον χώρο της επικοινωνίας, καθώς είναι η ειδικότητα που ασχολείται με τη δημιουργία, τη γέννηση μιας μάρκας. Πριν επικοινωνήσουμε ένα brand, πριν το διαφημίσουμε, πριν ασχοληθούμε με τις δημόσιες σχέσεις του, πρέπει να το δημιουργήσουμε. Άρα, εξ ορισμού, το branding και το design είναι η πρώτη εξειδίκευση που πρέπει να λάβει υπόψη το επιχειρηματίας για τη δημιουργία του brand, της μάρκας του. Σήμερα όλοι μας έχουμε εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε πολλές εναλλακτικές προτάσεις προϊόντων ή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών μας. Αντίστοιχα, η αντιγραφή της καινοτομίας είναι πολύ πιο εύκολη από ποτέ. Γι' αυτό είναι πια κοινώς αποδεκτό ότι μόνο μέσα από τη δημιουργία ισχυρών μαρκών είναι εφικτή η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, προϊόντων ή υπηρεσιών, η ιδιοποίησή τους και μέσω αυτών η ανάπτυξη οποιοδήποτε δραστηριοποιείται σε περιβάλλον ανταγωνισμού. Μέσω ενός επιτυχημένου προγράμματος branding και design, οι άειλες αξίες μιας μάρκας λαμβάνουν υλική υπόσταση και εκφράζονται βιωματικά. Οι ισχυρές μάρκες έχουν τη δύναμη να δεσμεύουν συναισθηματικά το κοινό τους, να εμπνέουν εμπιστοσύνη, να προσθέτουν αξία, δημιουργώντας μακροχρόνια πλεονεκτήματα. Το branding και design δίνουν ζωή στη μάρκα, χτίζουν την ισχύ και την αξία του brand. Η δημιουργία της ταυτότητας αποτελεί τη βάση, την κεντρική ιδέα, πάνω στην οποία οικοδομείται όλη η επιχειρησιακή στρατηγική. Στη διαδικασία αυτή δεν συγχωρούνται λάθη και παραλήψεις. Μια λανθασμένη επιλογή μπορεί να αποβεί μοιραία. Μιας και αναφερθήκαμε στον τομέα μάρκα, brand δηλαδή, να δούμε λίγο τι είναι η μάρκα. Οι μάρκες αποτελούν ένα σύστημα άειλων χαρακτηριστικών που μας δημιουργούν συναισθηματικούς και λογικούς συνειρμούς μέσω των βιωματικών εμπειριών μας με αυτές σε κάθε σημείο επαφής. Τι αφορά μια μάρκα? Εκτός από προϊόντα ή επιχειρήσεις, οι μάρκες μπορεί να αφορούν σε οργανισμούς, φορείς, θεσμούς, τόπους ή ακόμη και σε φυσικά πρόσωπα. Επομένως, τι είναι το branding? Το branding είναι η διαχρονική διαδικασία διαμόρφωσης της ταυτότητας της μάρκας και επηρεάζει κάθε πτυχή της εμπειρίας του καταναλωτή με αυτή. Στη συνέχεια να δούμε με τι ασχολείται το branding και design. Τι κάνει δηλαδή κάποιος ο οποίος ασχολείται με branding και design? Το πρώτο το οποίο θα πρέπει να κάνει είναι η στρατηγική της μάρκας. Δηλαδή η διερεύνηση και η αξιολόγηση της κατάστασης της μάρκας και του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται, η μελέτη τοποθέτησης της μάρκας στην αγορά, δηλαδή αυτό το οποίο λέμε positioning, και η διαμόρφωση των κεντρικών στοιχείων της, δηλαδή το όραμα, η αποστολή, οι υποσχέσεις, οι αξίες της. Στη συνέχεια θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που λέγεται λεκτική ταυτότητα, δηλαδή η μελέτη της ονοματολογίας για τη δημιουργία κυρίου ή δευτερεύοντος ονόματος της μάρκας, η ανάπτυξη συστημάτων ονοματολογίας προϊόντων ή υπηρεσιών και η δημιουργία κάποιου σλόγγαν. Τρίτο βασικό είναι η οπτική ταυτότητα, δηλαδή αυτό που λέμε ο σχεδιασμός του λογότυπου σήματος. Η διαμόρφωση των σημαντικών οπτικών στοιχείων
που συνοδεύουν το λογότυπο με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας, αυτό που λέμε look and feel. Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για τη σωστή διαχείριση και εφαρμογή της ταυτότητας της μάρκας. Και τέλος, η ανάπτυξη των εφαρμογών και η διαχείριση της ταυτότητας. Δηλαδή, ο σχεδιασμός μιας φόρμας και γραφικών συσκευασίας. Το packaging design, όπως το λέμε. Ο σχεδιασμός βασικών εφαρμογών εταιρικής ταυτότητας ή ταυτότητας προϊόντων, όπως γραφική ύλη, ιστοσελίδες, έντυπο, ηλεκτρονικό υλικό επικοινωνίας και παρουσιάσεων κλπ. Και η μελέτη του περιβάλλοντα χώρου της μάρκας, χώροι εργασίας, καταστήματα και άλλα σημεία πώλησης, εκθέσεις, συνέδρια και ο σχεδιασμός των αντίστοιχων υλικών. Το ερώτημα είναι πότε χρειάζεται το branding και το design. Καταρχήν όταν προκύπτουν νέες ευκαιρίες ή πεδία δράσης όπως η δημιουργία ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας εταιρείας. Οι συγχωνεύσεις ή εξαγορές μαρκών οι οποίες πρέπει να ενοποιηθούν προκειμένου να δημιουργηθεί μια καινούργια οντότητα. Η επέκταση εταιρεών ή προϊόντων σε νέες αγορές ή νέους τομείς. Πάλι, μπορεί να μας χρειάζεται το branding και design όταν υπάρχουν προβλήματα με υπάρχουσες μάρκες, όπως η μείωση του ενδιαφέροντος ή αποδοχής από τους καταναλωτές. Στην περίπτωση αυτή η μάρκα πρέπει να επανατοποθετηθεί και να προκαλέσει ξανά το ενδιαφέρον του κοινού. Συγκεχημένη ή λαθασμένη χρήση της ταυτότητας της μάρκας. Στην περίπτωση αυτή, οι αξίες της μάρκας πρέπει να επαναπροσδιοριστούν, να εκφραστούν σωστά, δηλαδή ο λογότυπος ή το όνομα ή η συσκευασία και να δημιουργηθούν τα κατάλληλα εγχειρίδια σωστής διαχείρισης. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο branding και design με θεσσαλική σφραγίδα. Ένα από τα βασικότερα θέματα για το συνέδριο είναι η αιμορραγία που υφίστανται οι θεσσαλικές εταιρείες διαφήμισης, επικοινωνίας, branding and design, λόγω του φαινομένου αναθέσεων branding projects από Έλληνες διαφημιζόμενους σε γραφεία του εξωτερικού. Οι θεσσαλικές εταιρείες διαθέτουν τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουν και τα πιο δύσκολα και απαιτητικά projects. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο Έλληνες διαφημιζόμενοι να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια αναθέτονται σε εταιρείες του εξωτερικού. Μία από τις βασικές επιδιώξεις του συνεδρίου είναι ακριβώς να αναδείξουμε τη φερεγγιότητα και το εύρος των δυνατοτήτων των θεσσαλικών εταιριών branding και design. Σας ευχαριστώ.